Οι κάτοικοι των βασιλικών ανογείων του Δήμου Γόρτινας λατρεύουν να ψηφίζουν. Λίγους μήνες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, η κάλπη των δημοτικών εκλογών στείνεται ξανά στο χωριό. Και μάλιστα πρόκειται για την έκτη κάλπη που στήθηκε μέσα στο 2019, με τους κατοίκους να σπέβδουν ξανά για να ρίξουν την ψήφο τους. Αυτή τη φορά για να εκλέξουν πρόεδρο και τοπικό συμβούλιο. Πώς κυλάει η διαδικασία από το πρωί που άνοιξαν οι κάλπες? Σε ήρεμους ρυθμούς, γιατί εντάξει, επειδή είναι κάτι πιο προσωπικό του μεταξύ το χωριό μας, έχουν την άνεση να έρθουν πιο μετά, να φύγει λίγο η εκκλησία, να μπορέσουν να έρθουν με την ηρεμία τους από Ηράκλειο, από γύρω-γύρω. Τα μέλη της φορευτικής όλοι ήρθανε? Όλα, ναι, όλα καλά. Αφού είναι, με τα πόδια μας ερχόμαστε εδώ πέρα, οπότε εντάξει, κανένα θέμα δεν είχαμε. Δύο είναι οι παρατάξεις που διεκδικούν την νίκη, ώστε να προσφέρουν, όπως λένε στην κοινότητά τους, συνεργασία και νέα δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουν ότι τα βασιλικά ανόγια θα αποκτήσουν ξανά ισχυρή φωνή και ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, έχοντας έναν εκπρόσωπο. Από τις 7 το πρωί που άνοιξε η κάλπη, οι κάτοικοι ξεκίνησαν να προσέρχονται στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού, το ίδιο και οι υποψήφοι που έριξαν την ψήφο τους. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με την κρίση που έχουμε περάσει με τις δήμους και τα μνημόνια και όλα αυτά, καταφέραμε να βγάλουμε 250.000 ευρώ για το δρόμο Γέφυρα Πεσοκάρη. Επίσης, κατεβαίνουμε με ένα σκοπό να πρώτα απ' όλα ενώσουμε τα δύο χωριά. Όχι πως είναι χωρισμένα, αλλά υπάρχουν κάποιες έτσι προστριβές. Με τα βασιλικά νόγια. Εμείς είμαστε δύο χωριά. Οι Φλαθιάτες και βασιλικά νόγια. Ο Δήμαρχος Γόρτινας Λευτέρης Κοκολάκης, ωστόσο, σε δηλώσεις του στην κάμερα της Κρήτη TV, έριξε βολές προς την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αναφορικά με το πρόβλημα που προέκυψε στα βασιλικά ανόγια και τον Μάιο δεν εξέλιξαν πρόεδρο και τοπικό συμβούλιο. Τις εκλογές που έγιναν στο Μάιο στα βασιλικά ανόγια θα έπρεπε κανονικά να κατεβούν με τοπικά συμβούλια. Από εκεί και πέρα, λόγος μιας πολύ κακής ενημέρωσης που είχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, οι υποψήφοι κατέβηκαν μεμονωμένα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί από το πρωτοδικείο, να ακυρωθούν οι εκλογές. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δημοτική Αρχή πήγαμε στο χωριό, επισκεφτήκαμε τους κατοίκους, μιλήσαμε, δεσμευτήκαμε ότι θα δώσουμε λύσεις για να γίνουν εκλογές και να αποκτήσει φωνή το χωριό. Η εκλογική διαδικασία, μία ανάσα πριν τα Χριστούγεννα, κύλησε ομαλά. Το ενδιαφέρον των κατοίκων ήταν μεγάλο, το ίδιο και η ικανοποίηση για την επανάληψη των εκλογών στα βασιλικά ανόγια.